Foreign Service Institute, Greek Basic Course, Unit 58, Narrative. Εξ αρχαιοτάτων χρόνων, οι Ελληνίδες γυναίκες είχαν αναπτύξει μίαν εξαιρετική επιδεξιότητα εις το κέντημα, το πλέξιμο και την υφαντική. Ο Όμηρος εις την Ιλιάδα αναφέρει ότι η Πινελόπη η Φένουσα ανέμενε την επιστροφή του συζύγου της Οδυσσέως. Είναι πράγματι σχεδόν ενστικτώδης η τάση των Ελληνίδων γυναικών προς τα στέχνας αυτού του είδους και την παραγωγή ωραιοτάτων έργων. Εχωρικέ γυναίκες της Αττικής διακρίνονται δε τεσσαριοτάτας και εντιτάς ενδυμασίας των. Εις την Ήπειρον, Μακεδονίαν, Θεσσαλίαν, Πελοπόννησον και τα Σνήσους υπάρχει μία αληθής αγάπη προς τη χειροτεχνία, τα περισσότερα έργα της οποίας είναι αληθή αριστουργήματα. Οι γυναίκες της Κύρου, μιας νήσου του Αιγαίου, παράγουν και εντύματα τεραστίας καλλιτεχνικής διακοσμήσεως, τα οποία προκαλούν έναν μεγάλον θαυμασμό. Η νήσος της Κρήτης είναι φημισμένη δια την παραγωγή των υπερόχων δαντελών της. Από τοιχογραφίες, οι οποίοι υπάρχουν εις γνωσόν, μπορεί κανείς να είδει τα εκλεκτά σχέδια και κεντήματα, τα οποία χρησιμοποιούν την αρχαιοτάφτην αυτήν εποχήν. Η νήσος Πάτμος, μία των δωδεκανήσων, θεωρείται κέντρο παραγωγής μαλλίνων υφασμάτων, επί των οποίων υπάρχουν υπέροχοι συνδυασμοί κεντημάτων. Η Κέρκυρα επίσης, παρά το γεγονός ότι υπέστη τεραστίας καταστροφάς εκ του πολέμου, επανήρξε την παραγωγή των υπερόχων χειροτεχνημάτων της. Η εθνική ενδυμασία της νήσου Τάφτης είναι εν καλλιτεχνικό αριστούργημα, πλουσιότατον εις λαμπερούς χρωματισμούς, τα δε κεντήματα αυτής είναι πραγματικά έργα τέχνης. Οι γυναίκες εξάλλου των χωρίων του Πηλίου φέρουν κατά τις εθνικές εορτάς και πανηγύρις, ωραίας και πολυχρώμους μεταξωτάς αισθήτας, με βελούδινα κοντογούνια, τα οποία φέρουν κεντήματα από χρυσά γαϊτάνια και θέσια με ποικίν χρυσήν φούνταν, έργα όλων των χειρών των γυναικών των χωρίων τούτων. This is the end of Unit 58.